flashback σε όσα έγιναν όσο το έξτρα ετοιμαζόταν και όσο κάναμε πρόβες. Κάνοντας πρόβες, δοκιμάσαμε νέα φιντάνια. Νεαρά παιδιά που θα αναστατώνουν για χάρη σας την καλλιτεχνική ζωή. Έτσι, αν τους δείτε να κάνουν λάθη, μην εκπλαγείτε. Σκηνοθετημένο είναι για να καλύψουμε έντεχνα την επαγγελματική τους τελειότητα και να τους κάνουμε πιο συμπαθητικούς. Όταν είσαι έξτρα, χωράς ακόμη και σε πολύ προσωπικές στιγμές. Ωραίο! Ναι. Όχι. Ο ήχος. Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου. Ξανά. Ναι. Ξανά. Σου εσύ. Ξεχάσατε ότι διαβάσετε μέχρι τώρα. Ξεχάσατε ότι... Όχι. 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 Απόψε το έξτρα. Δεν είναι δυνατόν. Σε αυτό το σημείο της έκθεσης, οι διάφοροι επισκέπτες χρησιμοποιούνταν μερικούς... Κι όμως. Πάμε. Σε αυτό το... Τι πάμε, μου λες. Το έξτρα απόψε βρίσκεται έξω από το μετρό που τελευταία βραδιά... Όχι. Εγώ θα το πάω. Ξεχάσατε ότι διαβάσετε μέχρι τώρα στα περιοδικά. Βρήκαμε τον αυτό τη μάρτυρα της συνάντησης εκείνο το απόγευμα της... Κόψτε τους. Τέλος. Flashback μέρος δεύτερο. Flash για τη Σίλβια Κριστέλ που ήρθε εντυμένη για να δει μια επίδειξη μόδας. Σωστά είπανε φαρμακόγλωσσοι. Μόδα είναι να ντύνεσαι. Για να ντύνεσαι πρέπει να ξέρεις να γδύνεσαι. Και αυτό το έμαθε πολύ καλά. 7 φορές Εμμανουέλα η Σίλβια Κριστέλ. Έλα, Εμμανουέλα. Τι είναι αυτό που νιώθω τρέλα, έλα, Εμμανουέλα. Θα πλώσω τα δυο χέρια. Με αυτά τα λόγια παρακαλούσαν τη Σίλβια Κριστέλ, οι φανατικοί θαυμαστές της, να έρθει στην Ελλάδα να την απολαύσουν από κοντά. Πριν 20 χρόνια όμως, όχι τώρα που το θυμήθηκε αυτή, άλλοι δηλαδή την θυμήθηκαν και την έφεραν. Το κλασικό κόλπο που κάνουν κάποιοι τριτοκοσμικοί σχεδιαστές μόδας, προσκαλούν δηλαδή με το αζημίωτο στην Αθήνα διάφορες στάρ με περασμένη ημερομηνία λήξεως, έτσι για να τραβήξουν την προσοχή σε δημιουργίες που αλλιώς δεν θα τις προσέχαμε ούτε με σφαίρες. Ήρθε λοιπόν η Εμμανουέλα νούμερο σκέτο, γερασμένη και κουρασμένη και σε τέτοια χάλια που έτσι και επιχειρούσε να γδυθεί, σύσσωμος ο ελληνικός λαός θα φώναζε όχι, σαν άλλος μεταξάς. Πήγε και στη ρούλα και δεν έβγαλε άχνα. Κάθισε, είδε την επίδειξη μόδας και δεν είπε κουβέντα για την επίδειξη. Πάλι καλά, γιατί αν έλεγε, ρεζίλοι θα γινόμαστε. Μπορεί πάλι να μην κατάλαβε ότι πρόκειται για επίδειξη μόδας. Μπορεί να νόμιζε ότι έβλεπε τα ρούχα που μαζέψαμε για να στείλουμε στη Ρουάντα. Πρέπει να πούμε ότι ο μόδιστρος που την έφερε, την έντυνε και στην Εμμανουέλα. Εκεί ήταν συνέχεια γδυτή. Ναι, τα ρούχα τα έφτιαξε ο μόδιστρος, αλλά μόλις τα είδε ο σκηνοθέτης είπε: άσε, καλύτερα γυμνή. Και έγινε επιτυχία. Η μόδα έχει τάσεις, υποτάσεις και ανατάσεις. Μόδα είναι και γυρίζει. Και βγάζει τόσα λεφτά που να έχει γίνει σήμερα μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες. Ιδιαίτερη πρόσκληση για το κομμάτι που έρχεται στις γυναίκες που δεν χορταίνουν να βλέπουν συνολάκια και στους άνδρες που δεν χορταίνουν να βλέπουν τα μανεκέν. Κόσμο η άνοιξη στη μέση του χειμώνα και ο Ρωμαίος Ζήλη προτείνει αφρικάνικη έμπνευση για όσες θέλουν να μαυρίσουν τεχνητά και να είναι με λαμψές τον Απρίλη. Η Μαύρη Ήπειρος δανείζει στο γνωστό σχεδιαστή στοιχεία λαϊκής τέχνης και στο στυλ του που ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει ότι θα γίνει μόδα, κυριαρχούν η στενή όμη, η λεπτή σιλουέτα, αποκλείεται να φορέσει τέτοια η Βάνα Μπάρμπα, και οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές, οι χάντρες. Τα μοντελάκια του Ζήλη που δεν φάνηκε να προκαλέσουν ζήλια σε συναδέλφους του είναι τσουχτερά σε τιμή, αλλά μπορείτε να τα αποκτήσετε με ένα φθηνό ταξίδι στην Αφρική, ανταλλάσσοντας καθρεφτάκι και χάντρες για original της φυλής Μπαμπαλούμπα στην περιοχή Αλαλούμ. Όχι σοβαρά όμως, σας αφήνουμε στα χέρια του γνωστού δημιουργού και στην έντονη αφρικάνικη μουσική για να γυρίσετε με κέφι στην κουζίνα και να δημιουργήσετε φανταστικές σπεσιαλιτέ για το βράδυ. Αν έχετε παρατηρήσεις για το ρεπορτάζ αυτό, πάρτε μας υπεραστικό ταμ-ταμ ή κάντε μας σήματα με καπνό από την ταράτσα σας.
Ιανουάριο κυκλοφορούν τα περισσότερα περιοδικά που ζουν και βασιλεύουν. Όσο τα δημόσια πρόσωπα έχουν ιδιωτική ζωή, όσο καυγαδίζουν οι στάρ και όσο υπάρχουν άνθρωποι. Εκείνα τα περιοδικά. Τι στο διάολο σε έπιασε, έξω να καυγίσει 3,5 χρόνια. Τι, είδε τίποτα, έχει κρυφτεί κανένα σκύλο, κάτι. 4 χρόνια μαζί. Και φαίνεται ότι τα 7 χρόνια φαγούρας, κάτω από το στρες της επιτυχίας, γίνονται λιγότερα. Η Βίκη Κουλιανού και ο Βίκτορας Ηλιάδης είπαν αντίο ο ένας τον άλλον και πήραν ξεχωριστούς δρόμους. Για όσους τους έκαναν παρέα, το φινάλε είχε αρχίσει να φαίνεται από το καλοκαίρι. Αλλού ο Βίκτορας, αλλού η Βίκη, τις περισσότερες φορές, αλλά η Βίκη στις συνεντεύξεις της επέμενε: «Όχι, είμαστε πάντα μαζί και είμαι ευτυχισμένη». Τα 4 χρόνια και μόνο μπορεί να είναι η δικαιολογία του φινάλε. Άλλοι λένε πως ο Βίκτορας έβρισκε τη Βίκη όλο και πιο δύσκολη, ότι η πολλή δουλειά του αφέντη τρώει τον έρωτα. Επίσημα κανείς και πολύ περισσότερο η Βίκη δεν λέει τίποτα, αλλά το διαζύγιο είναι οριστικό και δεν έχει να κάνει με τις ανυπόστατες φήμες ότι η Βίκη έχει μάτια για τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Ο άνθρωπος είναι καλός σύζυγος και μπαμπάς. Από τους δυο τους, ο Βίκτορας φαίνεται να είναι μάλλον cool. Η Βίκη περνάει δύσκολα και το μόνο που την παρηγορεί είναι η δουλειά της, το φαντάστικο. Κρίμα, αλλά όλα τα love story κάποτε τελειώνουν. Καιρός να είναι ελεύθερη μια τέτοια γυναίκα. Λίστα αναμονής για όλους τους αργένιδες ανοίγει από σήμερα στο Extra. Βιαστείτε! Οι αναγγελίες που παίζονται ήδη λένε μεταξύ αστείου και σοβαρού ότι η Μιμή Ντενίση και ο Νίκος Μαστοράκης παντρεύονται. Το αναγγέλουν εξάλλου οι ίδιοι στο απόψινό αργά. Φάρσα ή φρικτή πραγματικότητα? Φρικτή, γιατί μέχρι χτες τη Μιμή τη βλέπαμε σε εστιατόρια και μπαράκια να φιλιέται με τον Απόστολο Γκλέτσο, μόνο που οι ίδιοι λένε όχι καλέ στα έντυπα. Φρικτή και για τον Νίκο, που τον θέλουμε ελεύθερο από τέτοιες παιδικές αρρώστιες. Το περιεχόμενο του απόψινού αργά φυλάγεται προσεκτικά και ούτε εμείς οι κοντινοί του συνεργάτες μπορέσαμε να μάθουμε αν είναι αλήθεια ή αν είναι μπλόφα. Ρολόγια Vogue. C'est la vie. Hélène. Ο Sky παρουσιάζει τις ωραιότερες μελωδίες της χρονιάς. Sky Melodies. Τα μεγαλύτερα ονόματα στις πιο ρομαντικές τους στιγμές. Sky Melodies. Όλες οι μελωδίες που αγαπήσατε σε ένα άλμπουμ. Sky Melodies. Η συλλογή που πρέπει να αποκτήσετε. Κυρίες και κύριοι, ό,τι βλέπετε η Μιμή Ντενίση φτιάχνεται. Είναι γεγονός ότι η Μιμή Ντενίση φτιάχνεται. Ναι. Συνέχισε η Μιμή. Και φτιάχνει και τους άλλους. Παρακαλώ. Και φτιάχνει και τους άλλους, καλύτερους ανθρώπους. Φτιάχνονται όλοι και μιλάνε για σένα. Τι έχεις κάνει στους ανθρώπους, δεν μου εξηγήσεις. Δεν ξέρω, ξέρω τι μου έχουν κάνει αυτοί. Το θέμα είναι ότι με έχετε τρελάνει όλοι. Πάψτε να ασχολείστε μαζί μου συνέχεια. Το ακούσατε πρώτοι από το αργά. Πάψτε να ασχολείστε με τη Μιμή Ντενίση. Εκτός είμαστε... από τον Νίκο Μαστοράκη που έχει λόγο να ασχολείται πλέον. Και θα σας αποκαλύψουμε το λόγο όταν δείτε το αργά με τη Μιμή Ντενίση, γιατί η είδηση θα σκάσει σαν βόμβα. Θες να τους δώσεις μια ιδέα για το τι πρέπει να τους πεις? Νομίζω ότι φαίνεται από το πρόσωπό σου και από την κούραση που διαφέρεται πάνω σε αυτό. Αλήθεια μου. Πες τα, αγάπη μου. Πες τα για να τα ξέρουν. Πες τα. Στο τρέλερ, πες τα, ναι. Θα σας αναγγείλουμε το γάμο μας όταν δείτε το αργά. Βεβαίως με τη Μιμή και φυσικά στο Sky. Συνέχισε αυτά. Κάποιος με τη φυλάει. Μιμή μου, ένα χρόνο το πάλευε το κέρατο. Μιμή, πώς μπόρεσες? Μα τι τον τάισε? Ούτε από. Κάποιος να τη φυλάει. Από την κουζίνα. Είναι επικίνδυνη. Πώς έγινε τι? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Γυμνή στο φαράγγι εσύ κι εγώ, Μιμή μου. Δείτε το κανένας μου αρέσει το παιδί του, το υποθύμησες 2 μέτρα παλικάρι. Το τρέλερο στα θαλασσινά. Αυτό είναι. Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ. Φυσικά στο Sky. Hollywood σημαίνει κλειδί. Σημαίνει χάος. Σημαίνει καμιά φορά και χάλια διόρθωτα. Κρίμα που το Hollywood δεν γράφεται με X. Αλλιώς θα είχαμε και άλλα λογοπαίγνια να κάνουμε. Ανταπόκριση από τη Μέκα του σινεμά. Ορίστε, κοπιάστε. You've heard of models wanting to be actors, but it was the other way around Monday night in New York at the premiere of Robert Altman's much-anticipated new film, Ready to Wear. Such stars from the cast as Lauren Bacall, Sally Kellerman, Lyle Lovett,
and Tracy Ullman strutted into the premiere party on a fashion runway. The movie is a satirical look at the fashion industry, a subject many believe is perfect Hollywood fodder. I'm nervous about seeing myself in this particular movie. And well, because? Well, I wear Chanel clothes and they're pink. It's fun and it's creative, it's artistic and it's colorful. So it's a world that had to be discovered, and I think that Altman, for what I saw during the filming, I think he did a wonderful job. Hollywood turned out Monday night to campaign for Speechless, the new romantic comedy starring Michael Keaton and Gina Davis. The strategy for this story, two political speechwriters who work for opposing candidates, they fall in love, but the two speechwriters don't know they're working against each other. Speechless opens this weekend, and senior entertainment correspondent Bill Tush talked to its stars. Oh, hi. How you doing? Kevin meets Julia during a sleepless night in a hotel gift shop. They're both trying to buy the last box of a sleep aid. Michael Keaton and Gina Davis play the soon-to-be lovers and fierce competitors. I'm a very zealous and hardworking speechwriter for the Democratic side. I've been doing it all my life. It's my big passion. And Michael plays a Republican speechwriter that's brought in to help out the campaign, and he's much less idealistic. Now when they find out that they are both in the same line of work but on different sides of the fence, that's hopefully for the makers of Speechless where the comedy comes in. No, I do not want you to come near me again. Hey, wait a minute. So we're stolen from midnight? No. So that's what this is about, you know, romance and falling in love with someone, and I hadn't done that on screen. And it was good to do, it was fun to do. It was also a reunion for the two actors. Remember when they starred in 1988's Beetlejuice? Of course, then Keaton wasn't exactly leading man material. So what happens when they meet again, this time as lovers? There's just certain people you like and you relate to and you like their sense of humor. And I think that just happens with us. So it's not so difficult. Go away. I guess it just kind of happens or doesn't happen. I don't think you'd want to be in the situation where you had to pretend to be in love with somebody that you absolutely couldn't stand. No, I was watching a movie the other day and somebody told me how much these two people disliked one another, and I couldn't believe how they did it. Did you just snort? No. So do their performances in Speechless heat up the screen? Filmgoers will be the judge of that. Meanwhile, Davis is already busy on her next picture. I play a pirate captain, have my own ship, and it's quite a thing. And Michael Keaton's weighing his options. I'd actually like to go out and do a bad monster movie right now. Would you really? Yeah, one of those really, really bad, you know, low technology Japanese bad monster movie. Trade Gina Davis for Godzilla? The clutch. Huh? The clutch. Just show me where your clutch is. On the car. Εμείς κάτι αν δεν μπορείτε να βγείτε το βράδυ ή τουλάχιστον κάθε βράδυ. Βγαίνουμε εμείς για σας, ρίχνουμε ματιές στα hot spots της Αθήνας και σας ενημερώνουμε. Σας κάνουμε οικονομία και πραγματοποιούμε φαντασιώσεις σας που αλλιώς για να τις κάνετε πραγματικότητα θα θέλατε ξενύχτη, βεζίνη και μετρητά. Απόψε πάμε στο ABC για να δούμε Χρήστο Δάντη και τα κακά κορίτσια. Καλά φαίνεται να πηγαίνει μέχρι στιγμής η συνύπαρξη δύο καλών παιδιών.